Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας χαιρετίζει τους αγώνες των βιοπαλλεστών αγροτών. Ο αγώνας σας είναι δίκαιος, γιατί είναι αγώνας για την επιβίωση. Και στα μπλόκα της αγροτιάς θα κρυθεί η επιβίωση των ίδιων των βιοπαλλεστών αγροτών. Ως ΚΚΕ στηρίζουμε με κάθε τρόπο τις αγωνιστικές σας διεκδικήσεις. Σήμερα το πρωί η κοινοβουλευτική ομάδα του Κομμουνιστικού Κόμματος κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Θα μου επιτρέψει να σας διαβάσω, είναι πολύ σύντομη και πολύ περιεκτική. Στην ερώτηση επισημαίνεται: οι βιοπαλλεστές αγρότες βρίσκονται στον δρόμο και στα μπλόκα δίνοντας αγώνα επιβίωση. Διεκδικούν και προβάλλουν συγκεκριμένα αιτήματα απέναντι στην ακρίβεια στο ηλεκτρικό ρεύμα, στα καύσιμα, στα εφόδια, αλλά και στις τιμές των προϊόντων τους που θα τους εξασφαλίζουν ένα ικανοποιητικό εισόδημα προκειμένου να μπορούν να συνεχίσουν να καλλιεργούν αλλά και να ζουν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους. Οι πρόσφατες εξαγγελίες των μέτρων από την κυβέρνηση όχι μόνο δεν ανταποκρίνονται στα αιτήματα που προβάλλουν οι αγρότες, αλλά δεν λύνουν και κανένα από τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, ούτε προσφέρουν έστω και μια μικρή ανακούφιση. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τα 170 εκατομμύρια τα 100 είναι εξειδίκευση παλιών μέτρων. Δηλαδή μιλάμε για 70 εκατομμύρια τα οποία δεν είναι ούτε ψίχουλα για τις περίπου 500.000 αγροτικές εκμεταλλεύσεις στη χώρα μας. Ειδικά το μέτρο για τους κτηνοτρόφους υπολογίζεται περίπου σε 1 ευρώ το ζώο, ενώ αφήνονται εκτός όλοι όσοι δεν είχαν τζίρο το δίμηνο Ιανουάριο-Φεβρουάριο. Αντίστοιχο και το μέτρο για το πετρέλαιο αφήνει εκτός τα 2/3 των αγροτών.